Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για την απλοποίηση ρητών παραστάσεων. Θα ξεκινήσουμε με έναν ορισμό. Λέγοντας απλοποίηση μιας ρητής παράστασης, εννοούμε την διαδικασία εκείνη κατά την οποία προσπαθούμε μια ήδη δοσμένη ρητή παράσταση που έχουμε να την γράψουμε, αν γίνεται, σε μια πιο απλή μορφή. Η νέα αυτή μορφή, αν υπάρχει, είτε θα εξακολουθεί να είναι και αυτή μια ρητή παράσταση, είτε θα είναι μια αλγεβρική παράσταση, δηλαδή θα έχει απαλλαχθεί από την έννοια του κλάσματος. Η διαδικασία που ακολουθούμε για να απλοποιήσουμε μια ρητή παράσταση είναι η εξής. Στο πρώτο βήμα, παραγωγούμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή ξεχωριστά, εάν αυτό είναι δυνατόν. Στη συνέχεια, στο δεύτερο βήμα, απαλείφουμε τους κοινούς όρους που υπάρχουν στις παραγωγοποιημένες μορφές του αριθμητή και του παρονομαστή. Ας δούμε και ένα παράδειγμα. Να απλοποιηθεί η παράσταση χ τετράγωνο μείον 4 προς χ τετράγωνο μείον 5 χ συν 6. Αρχικά, στο πρώτο βήμα, όπως είπαμε, παραγωγοποιούμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή ξεχωριστά. Για τον αριθμητή, έχουμε ότι το χ τετράγωνο μείον 4 μπορούμε να το γράψουμε χ τετράγωνο μείον 2 στο τετράγωνο και έτσι να εφαρμόσουμε την διαφορά τετραγώνων στη συνέχεια, οπότε να πάρει τελικά την μορφή χ μείον 2 επί χ συν 2. Για τον παρονομαστή τώρα, θα έχουμε πως εφόσον είναι τριώνυμο, τότε για να τον παραγωγοποιήσουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της διακρίνουσας. Να πούμε δηλαδή ότι το α είναι ο αριθμός 1, το β ο αριθμός μείον 5, το γ ίσον 6, από τον τύπο δ ίσον β τετράγωνο μείον 4 αγ να υπολογίσουμε την τιμή της διακρίνουσας, που εδώ είναι ίση με τον αριθμό 1, και στη συνέχεια να υπολογίσουμε τις λύσεις του τριωνύμου από τον τύπο χ 1,2 ίσον μείον β συν πλην ρίζα δ προς 2α. Εάν το κάνουμε και αντικαταστήσουμε τους αριθμούς α, β, γ και κάνουμε τις πράξεις, θα καταλήξουμε ότι οι δύο ρίζες αυτού του τριωνύμου είναι οι αριθμοί 3 και 2. Έτσι λοιπόν, ο παρονομαστής σε παραγωγοποιημένη μορφή μπορεί να γραφεί χ μείον 2 επί χ μείον 3. Κάτι που σημαίνει ότι η αρχική ρητή παράσταση που είχαμε μπορεί τώρα να γραφεί ως χ μείον 2 επί χ συν 2 στον αριθμητή και στον παρονομαστή το χ μείον 2 επί το χ μείον 3. Στη συνέχεια, στο δεύτερο βήμα, απλοποιούμε τους κοινούς όρους που υπάρχουν στον αριθμητή και τον παρονομαστή. Δηλαδή, απλοποιούμε το χ μείον 2 από τον αριθμητή και τον παρονομαστή. Και έτσι τελικά, η απλοποιημένη μορφή που ψάχναμε θα είναι η μορφή χ συν 2 προς χ μείον 3. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.